Είναι ωραία, μου εξίασα πώς ήταν παρετό. Όσο το λαγούδι παράξενο, ήταν πολύ ενδιαφέρον. Σοβαρά. Ναι. Βασικά, αυτό που κάναμε ήταν να αξιολογήσουμε την εντύπωση που αφήνουμε στους άλλους. Πώς παρουσιαζόμαστε στους άλλους, στους πελάτες, στους συναδελφούς. Ακούγεται ενδιαφέρον. Δεν θα πω διασκεδαστικό, αλλά σίγουρα ενδιαφέρον. Ο αρχηγός ήταν πάρα πολύ καλός. Κάνει μας κάτι δοκιμασίες για να μας βοηθήσει να δούμε πώς μας βλέπουν οι άλλοι. Κάμνα μια παρουσίαση και μετά έπαιρνα feedback από τον αρχηγό, την ομάδα, τους εαυτούς μας. Ήταν πολύ απλό και άλλο. Φαντάζομαι, αγαπητοί μου, δοκιμάσαι το φάι. Τέλειο, αγαπητοί μου, thank you. Και 2,5 ώρες μαγείρεμα ακρίβειας, αγαπητοί μου. Τώρα, συνέχισε. Ήταν λίγο σκληρό. Η Μαρία έκλαιγε, σηκώθηκαν και φύγανε. Εγώ η αλήθεια νιώθω πολύ έξυπνη. Αφού είσαι έξυπνη. Ξέρω το αγαπητό μου, αλλά είναι διαφορετικό. Μισό λεπτό, σύντομα να ξεχάσουμε. Ξέρεις που μου λες πάντα ότι δείχνω ψυχή. Σήμερα τούτον το feedback μου έδωσαν ούλοι, αλλά ούλοι. Επιτέλους, αναγνώριση. Θα σου πω, τούτον πώς σε έκαμε να νιώθεις έξυπνη. Είναι μόνο η αρνητική.
όλα τα λέτε θετικά. Θα μου δίνει έξυπνη ρεαλιστρία, αναλυτική, και ότι έχω ένα μοναδικό τρόπο επεξεργασία στο σκέψη μου. Πάλι, λέω ότι τα είσαι πόσα χρόνια. Ξέρω το αγαπητό μου, απλά είναι διαφορετικό. Είχα να και να το ακούσω από κάποιον άλλο. Βλέπουμε στη δουλειά, Μιχάλη. Εσύ μη βλέπει την ώρα που δουλεύω. Μαριάννα. Είμαστε μαζί 4 χρόνια. Σε μέσα από τα 4 χρόνια, εγώ βοήθησα σε όταν διαβάζει για τι εξετάσει σου, όταν προσπαθούσε και όταν πήρε τη δουλειά. Όταν δεν ξέρει το σπίτι, δεν ζούσε φίλο να μείνει με φίλο σου. Είμαστε συνέδεροι στην κουζίνα. Παρ' όλα αυτά, πάει μια ημέρα με κάτι ξένο σε ένα εργαστήριο, λέω σου κάτι πράγματα που σου λέω εγώ σε πόσα χρόνια. Ναι, αγάπη μου, συγγνώμη. Εντάξει, οκ. Δεν το πήρα έτσι. Καταλαβαίνω την άποψή σου, έχει ζήκη. Ναι, τόσο εύκολα. Συγγνώμη. Τέλος πάντων, μετά ήταν ο καθένας τον αρχηγό μόνοι μας. Είπα το ότι με ενδιαφέρει καθόλου η λογιστική. Είχε ότι κάνω την δουλειά μόνο και μόνο για τα λεφτά και την πήγα, να σου πω να βρω κάτι καλύτερο. Καλά ρε, αν ήταν ανάγκη να το πεις έτσι πράγμα. Περίμενε. Άκου. Ερώτησε με, πού βλέπεις τον εαυτό σου σε 8 χρόνια. Ποιον βλέπεις μες στη ζωή σου και τι βλέπεις να κάνεις τα επόμενα 8 χρόνια. Να μου είπες. Είπα το ότι θέλω να ζήσω κάπου κοντά στη θάλασσα, κοντά στην οικογένεια μου. Θέλω να κάνω μωρά και να ζω σε ένα δημιουργικό και καλλιτεχνικό περιβάλλον. Μωρά. Ποτέ δεν ήθελες μωρά. Ξέρω, τα πράγματα αλλάζουν. Δεν σκέφτηκα ότι θέλω στη ζωή μου και είδα οικογένεια. Μωρά. Εσένα. Λατρεύω. Ρίτα Ντόβα. Λοιπόν. Τι λοιπόν. Πώς βλέπεις τη ζωή σου στα επόμενα 8 χρόνια. Πού βλέπεις να είσαι, με ποιον. Εντάξει, ξέρεις, να κάνω τα σχέδια μου με τα... τα κουβλία κάμποσα λεφτά, γλυπτική, βιομηνία του σκιάκιου και τα λοιπά. Και φυσικά, να μένω κοντά στη θάλασσα. Είδες, αγάπη μου, βλέπουμε το ίδιο πράγμα. Ποιον βλέπεις τη ζωή σου. Εμένα βλέπεις με. Βλέπεις μωρά στα επόμενα 8 χρόνια. Αριάννα, πώς είναι πρόκειψαν του ταούλα. Αφού ξέρεις ότι είμαι αφόρμητος τύπος, δεν σκέφτομαι τα πράγματα. Πολλά καταστροφικό για έναν καλλιτέχνη να κοιτάζει το μέλλον του. Μπορεί να αυτοκτονήσει. Μαριάννα. Βέβαια. Ξέρω τι θέλω τώρα. Αλλά πώς περιμένεις που με ξέρω τι θέλω σε 8 χρόνια. Για χρόνια ήθελα να εξαφανίσω τα παλιά από τον πλανήτη. Τα μισούσα με πάθος. Τώρα, αρέσκουν. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αρέσκουν ξηκάτα, βραστά, όπως και να είναι. Σήμερα αρέσκουν μου τα παντζάρκα ενώ μια ζωή τα εμισούσα. Κατάλαβες τι λέω. Δεν είμαι παντζάρι. Λες ότι αγαπάς με, ζούμε μαζί, μαϊρεύουμε μαζί, έχουμε κάτω μαζί και συγκρίνεις με ένα αγαπημένο παντζάρι. Ηρέμησε. Ξέρεις ότι σε αγαπώ σου τίποτα άλλο και θέλω να είμαι μαζί σου. Έχω καμιά άλλη στο μυαλό. Ο μόνος λόγος που χρησιμοποίησα το παντζάρι είναι για να σου εξηγήσω πως δεν ήξερα πως να νιώθω σε ένα χρόνο πόσο μάλλον σε 8. Θα συνιστώ να τα αλλάζω συνέχεια. Ό,τι και να σου πω τώρα θα είναι απλά μια φαντασία για να σε ευχαριστήσω. Θέλω να είμαι μαζί σου. Δεν μπορώ να φαντάσω τον άλλο μέλλον. Βάσει του τι νιώθω αυτή τη στιγμή. Εντάξει, οκ, κατάλαβα. Αφού ξέρεις ότι σ' αγαπώ, κάνω ό,τι μπορώ για σένα. Θέλω να ξέρω να βλέπεις. Να μου βλέπεις, μωρά. Δεν σου μωρά, Τζεκάμου. Πώς την ευκαιρία τα όλα, μπορεί να είναι εργαστήριο στην εταιρεία σου. Πέρασε ο καιρός, Μιχάλη, αλλάξαν τα πράγματα. Σε μια ημέρα, σε μισή ημέρα, έλα μωρό μου. Αυτό ακριβώς αποδεικνύει το μόνο να σου πω. Πριν ένα χρόνο ήσουν εντελώς εναντίον του γάμου σου τα μωρά. Τώρα στέκεσαι τα με. Θέλω να ξέρω αν θέλεις μέλλον για μας, Μιχάλη. Είναι σε εσωτερική, νομίζω. Σταμάτα να μιλάς. Σταμάτα να μιλάς και απάντα.
Την ώρα που βλέπεις τον εαυτό σου να κάνει τα βιόνια της καμή, βλέπεις με έναν δίπλα να τα καθαρίζω. Δεν βλέπω κανένα. Ενώ πως δεν βλέπω κανένα, γιατί βλέπω μόνο τον εαυτό μου. Ούτε καν τον εαυτό μου βλέπω, μόνο τη δουλειά. Πώς μπορώ να σκεφτώ η οικογένεια μου, τη στιγμή δεν μπορώ να συντηρήσω καν τον εαυτό μου. Μόνο τα οικονομικά να σκεφτείς, δεν είναι πρακτικό. Καταλαβαίνω ότι δεν έχεις τα χείδια να σταθείς στο ύψος σου. Εν είσαι άντρας, εσύ, είσαι αντιλός. Ριάννα, νομίζω ότι ξέρει αν ήθελα να κάτσουμε κάτω. Τι, κάτσε κάτω να συζητήσουμε, να σου πω με κάποιος να δω τη δική σου απόψη και να θυσιάσω τη δική μου μόνο και μόνο επειδή εσύ είναι εκεί όπου θέλω από σένα. Α, τι θέλεις να κάνω, να παρετήσω το όνειρό μου, το πάθος μου. Ασυχτή. Στα πρώτα χρόνια το πράγμα ήταν πολλά συναρπαστικό, ότι ήσουν έτσι αυθόρμητο και απρόβλεπτο. Ότι ζούσε στη στιγμή χωρί να σκέφτεσαι το μέλλον. Ακόμα και τώρα αρέσκει μου το πράγμα πάνω σου. Και ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που με τραβούν πάνω σου. Αλλά η αλήθεια είναι πω χρειάζομαι κάποια αλφα σταθερότητα. Και είτε σκέφτεσαι το μέλλον είτε όχι, χρειαζόμαστε λεφτά. Και είμαι μόνη τα μέσα που φέρνει λεφτά. Χτιμώ, αγάπη μου, ότι κάνεις τόσα πράγματα για μένα, ότι καθαρίζεις, ότι πλημμύσκεις, ότι μαϊρεύκεις. Και ξέρω ότι τα κομμάτια σου φέρνουν λεφτά μέσα, αλλά δεν είναι αρκετά. Χρειάζομαι παραπάνω. Τι θέλεις να πεις? Θέλω επιβεβαίωση ότι βλέπεις ένα μέλλον για μας. Όχι μόνο για την τεχνή σου. Θέλω να αποδείξεις ότι βλέπεις ένα μέλλον για μας. Εγώ δουλεύω κάθε μέρα μέσα σε μια δουλειά που δεν κάνω αρέσκει μόνο και μόνο για να μείνουμε ταπεί. Για να μπορέσουμε να ζήσουμε έναν εξάρτητη. Και εγώ έχω ανάγκη να κάνω πράγματα που θέλω και ακολουθώ τα όνειρά μου. Παρά να συντηρώ απλά την τέχνη σου. Δεν το είδα να σε ευκαλεί κάπου τον πράγμα. Γι' αυτό καλύτερα να βρεις κάπου αλλού δουλειά. Σοβαρεύτου, Μιχάλη. Τον ενθουσιασμό που έχω για σένα, την αγάπη που σου δείχνω κάθε μέρα. Όλα τα μεγάλα πράγματα, ακόμα και τα μικρά που κάνουμε, μετρούν. Τι είναι το δείπνο, ας πούμε, που μου επήρε ώρες να το ετοιμάσω, πρώτη φορά που κάνω έτσι πράγμα. Όχι, συνέχεια περιποιούμαστε, για να σου δείξω πόσο σημαντική είσαι για μένα. Σε κάτω τα μέρα σου κάνω ψεύτικες υποσχέσεις. Δεν μπορώ, δεν είναι δίκαιο, ούτε για μένα, ούτε για σένα. Δεν μπορώ. Και δεν πιστεύω ότι τούτα ρουλάκια μου να είναι εργαστήρι στην εταιρεία σου σήμερα. Τα πράγματα έχει καιρό μου τα σκέφτεσαι και μου τα λαβείς. Έχεις πραγματικά αμφιβολίες για την αγάπη που έχω για σένα, ζωή μόνο τούτο. Αμφιβάλλεις και την ικανότητα μου να πετύχω ως καλλιτέχνη. Να πω, πώς να μου πεις έτσι πράγματα, να ντρέπεσαι. Δεν είσαι μόνο ψυχρή, είσαι ανέστητη. Τούτα πράγματα, τούτα λόγια, μόνο που την οικογένεια μου περίμενα να τα ακούω, όχι που σένα. Ίσως να είχα δίκιο εντός των κυρών γονείς σου. Και εκείνοι το καλό σου σκέφτονταν. Εγώ προσπαθώ να σκεφτώ και για τους κοιό μας. Βρες μια κανονική δουλειά, επιτέλους, Μιχάλη. Τι κανονική δουλειά να βρω? Τι κανονική δουλειά, πέ μου, είμαι καλλιτέχνης, πάμε το πολλές φορές. Σταμάτα να μου κάνεις τώρα τον τζοκούλ και γίνε επιτέλους άντρας.